Σύμφωνα στις ΗΠΑ, αναθεωρείτε τα περιφιάσκο που λέγατε για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη? Δυστυχώς για τη χώρα ήταν φιάσκο. Συνεχίζει. Δυστυχώς για μένα, την προσωπική μου θέση αυτή, η χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή στα εξωτερικά της θέματα έχει ένα έλλειμμα ηγεσίας. Διότι άλλο η επικοινωνιακή διαχείριση στο εσωτερικό που έχει στην κάλυψη ενός ολόκληρου προπαγανδιστικού μηχανισμού. Κι άλλο πάμε χαροπά στις Ηνωμένες Πολιτείες να βγάλουμε μια φωτογραφία στο μπάσκετ και να κάνουμε μια συνάντηση με τον Donald Trump. Το έλλειμμα ηγεσίας έχει να κάνει με τι? Λέω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάθμισε έλλειμμα ηγεσίας στην κορυφή της κυβέρνησης ως προς την επάρκεια για το χειρισμό τόσο κρίσιμων θεμάτων. Είναι ανεπαρκής θεμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κύριε Βαρμένη. Ακριβώς αυτό εννοώ. Μάλιστα. Ακριβώς και πήγε αυτό φωτογραφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω, δυστυχώς. Λέω, και μετά μου λέτε δεν επιχαίρετε. Όχι, πήγα. Ακούστε, κύριε Οικονομού. Ακούστε. Εγώ είπα ότι πήγε με όρους. Αυτά που λέω εγώ ισχύουν και όχι όπως τα ερμηνεύετε εσείς. Εγώ λέω πήγε με όρους εσωτερικής επικοινωνιακής διαχείρισης να χειριστεί μια κατάσταση που είναι σοβαρή έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλάβατε. Είναι σοβαρός. Αυτό κατάλαβατε. Το λέω με απόλυτη ενάργεια. Αυτό έχετε καταλάβει. Ότι η χώρα και πάμε παρακάτω. Να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά αυτά σε θέματα. Σε αυτή τη συγκυρία είναι καλό από η την πλευρά της χώρας μας. Εμείς κάναμε, κύριε Οικονόμου και κυρία Αναστασοπούλου, τα πάντα για να αναβαθμίσουμε τη διεθνή θέση της χώρας. Το είδαμε. Λύσαμε, βεβαίως, λύσαμε θέματα. Τι λύσατε, όταν, κύριε Βαρμένη? Όταν μας στοχοποιούσατε για μια ιστορική συμφωνία. Επί 2,5 ώρες, τι έλεγε ο κύριος στον Τσίπρας? Στον Ερντογάν μπροστά στάθηκε ο Τσίπρας και ο Παυλόπουλος με τον τρόπο που γνωρίζετε. Που αμφισβήτησε ο κύριος Ερντογάν. Θυμάστε τι είπε εδώ στην Αθήνα. Εσείς θυμάστε τι απάντησε. Πήγε και έκανε περιοδία στη Θράκη ως ηγέτης. Θυμάστε τι του απάντησε και ο Τσίπρας και ο Παυλόπουλος. Θυμάμαι, τρόμαξε. Το θυμάστε. Το θυμάμαι, βέβαια. Μετά είπε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο Παυλόπουλος και ο Τσίπρας για να τρομάξει. Επί ελληνικού εδάφους. Έτσι χειρίζεστε τα θέματα. Το έλλειμμα ηγεσίας σε τι συνίσταται σήμερα? Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα ηγεσίας. Υπάρχει έλλειμμα αξιωματικής. Είπατε για έλλειμμα ηγεσίας. Δεν μας το δικαιολογείτε όμως. Ποιο είναι το που σε τι συνίσταται το έλλειμμα ηγεσίας? Τι να δικαιολογήσω? Σε τι συνίσταται, πείτε μας. Το ποιο. Πού το βλέπετε το έλλειμμα ηγεσίας? Όταν λέτε σήμερα σε μια κρίσιμη στιγμή για έλλειμμα ηγεσία στη χώρα, τι άλλο να θέλει ο Τούρκος απέναντι? Είσαστε. Όχι, κύριε Βαρμένη. Δεν καταλάβατε. Καλύτερο υπερασπιστή των τουρκικών θέσεων δεν θα βρει. Ακούστε να δείτε. Κύριε Ερντογάν, από εσά. Ω αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα. Τα πάντα, ακριβώς. Για να ενισχύσει τη θέση της χώρας, κύριε. Δεν το βλέπω. Για να ενισχύσει τη θέση της χώρας. Το έλλειμμα ηγεσίας ενισχύει τη θέση της χώρας. Δεν ακολουθεί το δρόμο που ακολουθεί. Μάλλον, κύριε Βαρεμένε, ακούστε να σας πω. Χαρακτηρίσατε τον Πρωθυπουργό ανεπαρκή, κύριε Βαρεμένε. Θέλετε να το πάρετε πίσω μήπως? Λέω. Ναι, χαρακτηρίσατε μόλις εσείς ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας μας αυτή τη συγκυρία ανεπαρκή τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εγώ είπα επιμένετε τη θέση μου. Είναι πολιτική θέση. Και πάμε παρακάτω. Είπατε και λέω, ότι δεν μπορεί να χειριστεί τα εθνικά θέματα. Άρα τι άλλο να θέλει είναι ο Τούρκος πρόεδρος, κύριε Οικονόμου? Είστε, μα δεν είναι θέση αυτό. Είναι θέση. Είστε υπερασπιστής των τουρκικών θέσεων. Σοβαρολογείτε. Σοβαρολογώ. Με καλέσατε εδώ για να με βρίζετε. Αυτά που δεν είναι βρίσιμο αυτό, με αυτά που λέτε. Ο Τούρκος δεν θα θέλει να ακούσει τίποτα καλύτερα από αυτά που λέτε. Σα επιστρέφω τη σύβριση. Ποια σύβριση? Σα επιστρέφω τη σύβριση όταν εσεί. Μα λέτε ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να χειριστεί τα εθνικά θέματα. Δεν φωνάζω. Είναι σοβαρή τοποθέτηση. Εγώ δεν δέχομαι τη σύμβριση. Είναι ένα βουλευτή μεγάλου κόμματος. Σοβαρολογείτε. Σοβαρολογείτε. Είναι ρόλος δημοσιογραφικός αυτός. Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δική σας. Με συγχωρείτε. Εσείς τώρα ποιο ρόλο έχετε? Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, να τα αφήσω. Δεν καταλάβατε. Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή ή δική σας? Είναι δική σας θέση. Μου κάνετε προσωπική επίθεση. Βεβαίως είναι δική μου θέση. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Δική μου θέση, ας το λέω. Είμαι εδώ. Α, μπράβο. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Το δέχομαι. Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Είστε εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Μην μου τα λέτε αυτά. Καθαρά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέτε. Καλά, το ξέρω. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Δεν σα ενδιαφέρουν. Εγώ σα ρωτάω εάν είναι προσωπική σα θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέτε ότι είναι προσωπική σα θέση. Είναι προσωπική σα θέση. Με υβρίζετε. Όταν εσεί. Ακούστε να δείτε τώρα. Δεν σα πω τώρα. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε έτσι. Κάναμε μια συμφωνία. Θυμάστε τι κάνατε πριν από ένα 7 μήνο.
Τι κάναμε. Ε? Τι κάναμε. Ένα σύστημα ολόκληρο. Ποιο σύστημα. Στοχοποιήσατε όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρβαρίνη, και προσωπικά αυτά, για μια συμφωνία που τώρα κύριε Βαρβαρίνη. Αυτά που λέτε δεν τα ακούει κανεί. Είναι πρίκα τη χώρα. Είναι πρίκα τη χώρα. Σημασία έχει. Σημασία έχει τοποθέτηση. Ακούτε, ακούστε. Κάνατε μια τοποθέτηση ακραία, η οποία σα χαρακτηρίζει και είναι προσωπική. Αμήνεστε για να καλύψετε τι, κύριε Κονόμου. Αυτό είναι ο ρόλο σα. Είστε εκτό γραμμή ΣΥΡΙΖΑ. Σα χάλασε το προφίλ του Μητσοτάκη. Γιατί εξεγείρεστε. Δεν μπορεί να χειριστεί τα εθνικά θέματα. Εγώ το λέτε αυτό. Δεν κατάλαβα. Σε μια κρίσιμη στιγμή. Κοιτάξτε, δεν κατάλαβα για να μιλάει μόνο για τους παρεμένους. Θα σας απαντήσω. Πάρε σε κύριο Κωνσταντινόπουλο. Κύριε Παρεμένε, τελεία. Δεν κατάλαβα. Είστε εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ. Σας χάλασα κάποιο προφίλ, κύριε Κωνσταντινόπουλο, που κατασκευάζετε εμένα. Δεν μου χαλάτε κανένα προφίλ. Δεν έχω ανάγκη εσάς να μου χαλάσετε να μου φτιάξετε το προφίλ. Αλλά με εντυπωσιάζει ένας Έλληνας βουλευτής να χαρακτηρίζει ανεπαρκή τον Πρωθυπουργό στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Σε μια κρίσιμη στιγμή τα εθνικά θέματα. Όχι, κύριε Καραμαλή, πάμε στον κύριο Σεπερόπουλο, παρακαλώ. Ό,τι θέλετε θα πείτε, δικαίωμά σας. Αλλά και εμείς σας κρίνουμε εδώ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ελάτε. Μιλάτε τουλάχιστον 15 λεπτά. Κύριε Βαρεμένε, μας ακούτε. Εγώ προκλήθηκα με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Βαρεμένε, μας ακούτε. Με συγχωρείτε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει να μιλήσω και στον Κωνσταντινόπουλο. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Το συζητήσαμε, τώρα κατάλαβα. Όπως έκανα σήμερα. Εγώ μέρα σταματήσω. Βεβαίως. Τελείωσε. Εγώ με ευπρέπεια και πολιτική τοποθέτηση. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ο λόγος εσάς. Έτσι. Ο λόγος εσάς.